Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος πρώτα απ' όλα φέτος γίνεται 90 χρονών. Το 2023 γιορτάζεται 90 χρόνια συνεχής λειτουργίας του. Η δουλειά του ομίλου από τότε που φτιαχτήκαμε είναι μία. Να φέρνουμε τον κόσμο κοντά στη θάλασσα. Για πλήστους λόγους, κυρίως κακούς οι περισσότεροι, υπάρχει ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν έχει ζήσει τη χαρά της θάλασσας ή δεν μπορεί να τη ζήσει. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έχει κάνει το καλό να αναπτύξει ένα πρόγραμμα parasailing δυνατό, το οποίο δυναμώνει και χρησιμοποιεί και έναν από τους καλύτερους προπονητές που ευτυχώς είναι και προπονητής στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, τον Άκη τον Τζαρούχη, και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσουμε κι εμείς να κάνουμε μια. Να βοηθήσουμε στο ένα καινούριο είδος ανάπτυξης ιδιοπλοίας, που είναι το parasailing. Και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας, που είναι να φέρνουμε πιο πολλούς ανθρώπους που μένουν εδώ στην Ελλάδα, πιο κοντά στη θάλασσα. Φέτος ήταν κάτι το διαφορετικό, ήταν πολλά τα σκάφη, είχε πολύ ενδιαφέρον και ειδικά με τα Double, τα 303, τα Hansa, γίνανε πάρα πολύ ωραίοι αγώνες. Ολοκληρώσαμε όλες τους αγώνες από όλες τις κατηγορίες. Τα παιδιά ενθουσιαστήκανε και πιστεύω ότι του χρόνου θα έχουμε περισσότερα παιδιά να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναθλητές. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή όλων των παιδιών ΑΜΕΑ από όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι που το πρόγραμμα Blue με τη Τερανέο συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στο να βοηθάει και άτομα με αναπηρία εκτός της περιφέρειας Αττικής και χαίρομαι που στο Βάφρο θα δω παιδιά από την περιφέρεια, γιατί αυτό είναι ο σκοπός και ο στόχος μας, να δούμε περισσότερα παιδιά να αγωνίζονται σε αυτές τις κατηγορίες. Ήταν νομίζω η πιο πετυχημένη διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο έχει και περισσότερες συμμετοχές. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτή την επιτυχία που έχει πετύχει η Ομοσπονδία. Μέσω του προγράμματος Blue Mediterraneo, που αφορά την ανάπτυξη κυρίως ιστιοπλοείας με αναπηρία στην περιφέρεια. Ένα πρόγραμμα που είναι με τη βοήθεια του ιδρύματος από την Ιταλία, του Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είδαμε πάρα πολλούς νέους αθλητές σε όλες αυτές τις κατηγορίες και οι οποίοι είναι όλοι εδώ πέρα με ένα χαμόγελο και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο στόχος μας είναι να καλλιεργηθεί σε 10 ομίλους στην περιφέρεια. Σε κάποιοι ομίλοι έχουν υπεραπόδοση αθλητών, σε κάποιους υπάρχει λίγο μια δυσκολία εξεύρεσης αθλητών, γιατί ξέρετε, ως κοινωνία είμαστε ακόμα λίγο πίσω, υπάρχει ο φόβος μήπως το παιδί χτυπήσει, μήπως χρειαστεί κάτι και είναι αρκετά επιφυλακτικός ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι να γίνει το πρώτο βήμα, να ανοίξει η κοινωνία και να γίνει το πρώτο βήμα.